Το εμβόλιο της AstraZeneca ήταν ένα εμβόλιο από τα πρώτα τα οποία είχαν γίνει, το οποίο είχε βγει από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο ήταν διαφορετικό, ήταν ανασυνδυασμένο DNA, δεν ήταν mRNA όπως είναι αυτά τα οποία επικρατήσανε, το οποίο όμως δεν χρειαζόταν ψήξη, το οποίο μπόρεσε να πάει σε πολύ δυσπρόσιτα μέρη. Γίνανε δισεκατομμύρια παγκοσμίως δόσεις. Υπολογίζεται ότι γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ζωές σωθήκαν από αυτό το εμβόλιο. Αλλά είχε μία παρενέργεια η οποία ήταν έως και θανατηφόρα. Ήταν αυτό το σύνδρομο με θρομβώσεις και θρομβοκυτοπενία. Και ναι, όταν μιλάμε ότι ήταν σπάνιο, ήταν ένα με δύο περιστατικά στα 100.000, αλλά αυτό είναι στατιστική, γιατί άμα σου τύχει σε 100%. Δηλαδή, πάντα στη στατιστική αυτό έλεγα, ότι ναι, πολύ ωραία, εγώ θα πω του ασθενείου ότι έχει 0,1% να πάθει κάτι, αλλά αν το πάθει, το παθαίνει 100%. Αυτό ήταν και το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε, διότι έκανε αυτή την, θα έλεγα, μείζωνα παρενέργεια. Να διευκρινίσουμε ότι αυτό ήταν τον πρώτο μήνα, να διευκρινίσουμε ότι όσοι κάνανε AstraZeneca το πρώτο ή το δεύτερο εμβόλιο δεν κινδυνεύουν απολύτως σε τίποτα, δεν έχει αποδειχθεί κάτι διαφορετικό. Και ο λόγος ο οποίος αποσύρθηκε ήταν το ότι καταρχήν δεν επικαιροποιήθηκε. Αυτό το εμβόλιο ήταν για τον αρχικό ιό COVID. Μα τώρα έχουμε μεταλλάξεις, έχουμε πάρα πολλές μεταλλάξεις οι οποίες γίνανε του COVID, άρα δεν είχε κανέναν λόγο ύπαρξης. Και απλά η AstraZeneca δεν θεώρησε ότι είναι σύμφορο για αυτήν να προχωρήσει στην δημιουργία της επικαιροποίησης του εμβολίου. Και αποσύρθηκε. Να πούμε, κύριε Πατριαλάκου, ότι οι άνθρωποι που δέχτηκαν ένα εμβόλιο αυτής της γενιάς το 2020, έχουμε 21 δηλαδή, όχι 20, το 21, και έχουμε 24, δεν κινδυνεύουν να παρουσιάσουν κάποια... Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, από τον πρώτο μήνα ήταν η παρενέργεια. Για τις πρώτες 30 μέρες, αν το εμφάνιζες, το εμφάνιζες. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, ακούγονται πάρα πολλές. Και ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ακουστήκανε τόσες αντιεπιστημονικές απόψεις και θέσεις, οι οποίες προβληματίσανε και τον κόσμο και δημιούργησαν ένα αρνητικό κλίμα. Υπήρχε μία, αν θέλετε, ένας φόβος, γιατί όλα τα εμβόλια αυτά προκειμένου να γίνουν πολύ γρήγορα, γιατί ήταν η πίεση μεγάλη, γίνανε πολύ πιο βραχύβιες οι μελέτες προκειμένου να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε, αλλά επιτεύχθηκε ένα θαύμα. Βγήκαν εμβόλια μέσα σε λίγο διάστημα και ακουστήκαν τόσα αντιεπιστημονικά, βγήκαν τόσες δοξασίες που υπήρχαν από παλιά, να ξέρετε, για τα εμβόλια γενικώς. Που πραγματικά πολλές φορές εγώ έλεγα και στους ασθενείς μου ότι ή με εμπιστεύεστε σαν ιατρό και κάνετε αυτά που σας λέω, ή μην έρχεστε. Αυτές οι αντιεπιστημονικές απόψεις που επηρεάσανε, καταλάβαινα αυτούς οι οποίοι φοβόντουσαν, δεν καταλάβαινα αυτούς οι οποίοι παραφράζανε και δημιουργούσαν φόβο. Ο φόβος αυτός χρησιμοποιήθηκε και από τον πολιτικό λόγο, δημιουργήθηκε ένας επιστημονικός, ας το πούμε, λαϊκισμός, με τους πολιτικούς όρους, και ταυτόχρονα, ας πούμε, χειραγωγούνταν άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν είχαν πολύ σθένος μέσα τους, είχαν διάφορα άλλα προβλήματα. Φοβόντουσαν, ναι, υπήρχε και μια συνωμοσιολογία, και πραγματικά το κακό ήταν ότι ακριβώς όπως είπατε ενεπλάκησαν πολιτικές στη μέση, ενώ στην ιατρική δεν πρέπει να εμπλέκει η πολιτική. Αναφέρεται κυρίως στο θέμα των εμβολίων που το είπαμε στην αρχή. Πολλές φορές είναι εκείνοι, το γνωρίζετε, που ενοχοποιούν και για ευνίδιους θανάτους τους εμβολιασμούς. Καλά, κάτι αυτό, το οποίο αυτό, δεν αυτό είναι τεκμηριωμένο. Αυτό να μην τα ακούω καθόλου. Έτσι ακριβώς, πείτε το. Κάτι που δεν είναι ούτε τεκμηριωμένο και είναι μια συζήτηση ελαφριά που μπορεί να γίνεται. Και φυσικά να πούμε ότι με όλη αυτή την υπόθεση που συζητάμε αυτές τις ημέρες για την απόσυρση ενός εμπορικού εμβολίου, δεν κινδυνεύει κανείς που το έχει δεχθεί, θα είχε παρουσιάσει τις παρενέργειες τις πρώτες 30 ημέρες από την εισδοχή του σκευάσματος στον οργανισμό του. Έτσι δεν είναι, να το επαναλάβουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσει οτιδήποτε. Να το επαναλάβουμε, και επειδή έχει παρακουστεί και πραγματικά είναι ενοχλητικό να λένε ότι αυξήθηκαν
η Εφνίδη από τα εμβόλια σε μια μεγάλη μελέτη που γίνει στο Τζάμα. Εφνίδη είχαν πιο πολύ αυτοί που είχαν COVID από ότι που ανεμβολίαστε, από ότι αυτοί που ήταν εμβολιασμένοι. Δηλαδή δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, δηλαδή που δεν βασίζονται πουθενά. Δεν μπορούμε να ακούμε αντιεπιστημονικές απόψεις οι οποίες είναι επειδή ο άλλος το φαντάστηκε. Και αυτό να κυκλοφορεί μετά και να επηρεάζει μια ολόκληρη κοινωνία. Δεν μπορεί. Mm-hmm.